Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κοσμίδη, τη μέντορά μου, για την δυνατότητα που μου δίνει να αναπτύξω ένα θέμα ταμπού. Είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο στο οποίο συμμετείχες ως ομιλητής, ναι, που αφορούσε τους ενήλικες βέβαια. Όχι, είχα μιλήσει για τα παιδιά και το είχα παρουσιάσει για τα παιδιά, στην ΕΠΑΟ για να προκαλέσω τη συζήτηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα ταμπού το οποίο αποφάσισα να το θίξω, διότι πρέπει και αυτό, εφόσον ευοδοθούν οι σκέψεις μου και οι πεπιθήσεις μου, να βρεθούν κι άλλοι άνθρωποι να ασχοληθούν με το ιατρείο Νίκα, διότι αυτό θέλει προσωπικό, θέλει ανθρώπους που θα ασχοληθούν σοβαρά με τέτοια ζητήματα. Η στόχη λοιπόν της παρουσίασης είναι να εξηγήσω εδώ τι είναι η σεξουαλικότητα και τι είναι η σεξουαλική υγεία των νεαρών ενηλίκων, ποιες είναι οι επιπτώσεις μιας οποιασδήποτε θεραπείας στην σεξουαλική υγεία και εφόσον μιλάμε για αποθεραπευμένους από καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας της θεραπείας αυτής, ποιοι είναι εκείνοι οι κλινικοί και θεραπευτικοί παράγοντες που σχετίζονται με υψηλό κίνδυνο σεξουαλικής δυσλειτουργίας και τους τρόπους να αναζητήσουμε επικοινωνίας ενός θέματος ταμπού για πρόωρη εκτίμηση και παρεμβάσεις. Και στο τέλος θα καταλήξω με ένα slide, το οποίο καλό είναι να μείνει off the record, το οποίο είναι τα πρώτα πιλωτικά, κατά κάποιο τρόπο, αποτελέσματα από μία προσωπική μου, πώς το λένε, παρέμβαση σε ένα δείγμα υψηλού κινδύνου για απότερες συνέπειες από τους αποθεραπευμένους. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το πιο έτσι πολύ χρησιμοποιημένο slide σε κάθε ομιλία παγκόσμια από κάθε παιδίατρο ογκολόγο. Είναι το slide που δείχνει την εντυπωσιακή έως δραματική βελτίωση των ποσοστών ίασης παιδιών και εφήβων με καρκίνο. Είναι το slide που αλλάζει σχεδόν κάθε χρόνο, κάθε 1-2 χρόνια αλλάζει. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η εντυπωσιακή πρόοδος έχει φέρει και εντυπωσιακά αποτελέσματα στη δεξαμενή που λέγονται οι αθέντες και αποθεραπευμένοι από καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας, ένα στους 600 ενήλικες ηλικίας 18 έως 39 χρόνων είναι αποθεραπευμένος από καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Στην Ελλάδα, με απλά μαθηματικά, όπως λέει και η αγαπητή μου η κυρία Κοσμίδη, τους υπολογίζω γύρω στους 4.000, διότι ακόμη δεν έχουμε στοιχεία από επίσημη καταγραφή, και με μία ετήσια αύξηση, αν πούμε, Φερρυππίν, ότι έχουμε περίπου 300 περιστατικά το χρόνο, γύρω στους 230 θα προσθεθούν και αυτοί μετά από χρόνια στη φαρέτρα αυτή. Λοιπόν, είναι γνωστό από την παγκόσμια βιβλιογραφία ότι υπάρχει μία πολυνοσηρότητα στους αποθεραπευμένους. Στους πάνω από 500.000 οι αθέντες από καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, αυτοί είναι εκτεθειμένοι, θα εμφανίσουν κάποια πρώιμη και σοβαρή χρόνια αρρώστια. Το ευτύχημα είναι, βέβαια αυτό έχει και τα προβλήματά του μετά, ότι αυτοί οι αποθεραπευμένοι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αυξάνονται κατά 12.000 ετησίως. Στην ηλικία λοιπόν των 45 χρόνων, το 60 έως πάνω από 90% θα αναφέρουν ένα ή περισσότερα χρόνια προβλήματα υγείας. Ενώ από αυτούς το 20 έως και 80% θα εμφανίσουν σοβαρές ή δυνητικά επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές στην ενηλικίωσή τους.
Πάλι με απλά μαθηματικά, με απλούς υπολογισμούς, αυτοί οι 4.000 που είπα προηγουμένως και από το μικρό δείγμα που παρακολουθώ εγώ, εκτιμώ ότι το 1/4 είναι περίπου σήμερα οι αθέντες αποθεραπευμένα παιδιά έως την ηλικία των 20 χρόνων. Το 65% είναι νεαροί ενήλικες 20 έως 39 χρόνων σήμερα και ένα 10% υπερβαίνει τα 40 χρόνια. Στη χώρα μας δυστυχώς υπάρχει θεσμική έλλειψη δομών εκτεταμένης παρακολούθησης, ανεπαρκής και παθητική συμμετοχή λόγω αυτής της έλλειψης των αποθεραπευμένων. Για να γίνει πιο απλή η δουλειά μας, εφαρμόζονται διάφορα μοντέλα, ένα από τα οποία χρησιμοποιώ και εγώ, διότι δεν υπάρχει προσωπικό που να ασχοληθεί, όπου ταξινομούνται οι ασθενείς σε ομάδες κινδύνου και καταλήγουμε στις ομάδες υψηλού κινδύνου για απότερες συνέπειες, οι οποίες θα χρειαστούν την παρακολούθηση ενδονοσοκομιακά. Οι άλλες δύο ομάδες μπορεί να γίνει η μεν πρώτη ομάδα που είναι απλά χειρουργημένη ασθενής ή το ρετινοβλάστομα, μπορεί να γίνει από μία νοσηλεύτρια, νοσηλευτικό προσωπικό και η δεύτερη ομάδα μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή ενδονοσοκομιακή παρέμβαση. Ποιο είναι τώρα το προφίλ και οι προκλήσεις των αποθεραπευμένων? Είναι γνωστό παγκόσμια ότι έχουν φτωχότερη πνευματική, κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια, έχουν υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος, παχυσαρκίας, χρόνιων προβλημάτων υγείας και φτωχότερη φυσική κατάσταση, είναι ανασφάλιστοι και με αυξημένες ανάγκες υπηρεσιών υγείας, υπάρχουν φραγμοί στην προσπάθεια παρακολούθησης τους, επειδή έχουν λυπή ενημέρωση για τον καρκίνο που πέρασαν και τη στενή παρακολούθηση της υγείας τους, δεν μπορούν να πιστούν εύκολα ότι κάτι θα τους συμβεί. Λένε ότι εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Τι με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες έλα να κάνουμε εξετάσεις. Και βέβαια δεν γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα των δεύτερων κακοήθειών. Επίσης έχουν διαφορετικές συνήθειες μάθησης, διαχείρισης και επικοινωνίας, αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες σε πολλούς από αυτούς και τέλος επιπτώσεις στην καθημερινότητα όπως είναι το άγχος, το στρες, η αβεβαιότητα και η αυτοεκτίμηση. Στο ιατρείο Νίκα τώρα το πρώτο που όλοι, σχεδόν όλοι η πλειοψηφία λέει, είναι ο φόβος, οι ανησυχίες και οι σκέψεις. Το δεύτερο είναι οι σπουδές τους και το επαγγελματικό τους μέλος, η εργασία τους. Το τρίτο είναι τα θέματα συμβίωσης, τα θέματα της ανεξαρτησίας και τα θέματα της οικογένειας. Το τέταρτο είναι η οικονομική αδυναμία. Και το πέμπτο είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα συναισθήματα και η γενετήσια επιθυμία. Σε αυτό ακριβώς το πεδίο βάζουν ένα θέμα, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και ιδιαίτερα οι νέες κοπέλες, των προτεραιοτήτων. Εγώ έχω άλλες προτεραιότητες. Δεν θα καθίσω τώρα να σκέφτομαι τις σχέσεις ή τα προβλήματα στο σεξ ή τα προβλήματα και όλα αυτά. Έχω βάλει άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου. Ο μεγαλύτερος βέβαια αριθμός αυτών των νεαρών μέχρι 25 χρόνων που εκφράζουν αυτές τις άλλες προτεραιότητες, συνήθως συνοδεύεται και από τη μητέρα. Δηλαδή υπάρχει μία, κατά κάποιο τρόπο, μη ανεξαρτητοποίηση. Τι είναι η σεξουαλική υγεία? Η άριστη σεξουαλική υγεία είναι μία σύμπλοκη διαδικασία και απαιτεί φυσιολογική αλληλεπίδραση πολλών συνιστοσών. Όπως είναι η ψυχοκοινωνική μας ευημερία, η καλή μας σωματική υγεία, η ερωτική μας διάθεση, η εικόνα του εαυτού μας και η γενετήσια επιθυμία. Διαταραχή ενός ή περισσότερων από αυτών των συστατικών οδηγεί σε σεξουαλική δυσλειτουργία που σίγουρα επηρεάζει αρνητικά
το καλός έχει στη ζωή μας. Αυτό είναι μια μετάφραση του well-being. Έτσι. Οι ρομαντικές σχέσεις και η αυτοεκτίμηση για την εικόνα του εαυτού μας, δηλαδή την εικόνα του σώματός μας, έχουν σίγουρα σημαντική ψυχοσεξουαλική διάσταση. Η σεξουαλικότητα όμως δεν είναι κάτι το ομοιογενές, αλλά σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους και εκφράζεται με προσωπικό τρόπο, κατά κάποιο τρόπο. Για να εξηγήσω εδώ στο κοινό που χαίρομαι που είναι αρκετοί νεαροί, όταν λέμε σεξουαλικότητα, κατά κάποιο τρόπο, έτσι για να γίνω πιο κατανοητός, εννοούμε τη θελκτικότητα, δηλαδή αυτό το αρέσει στον άλλον, στο δίπλα. Ε? Μπράβο. Σημαντικό. Πολλοί αποθεραπευμένοι καθυστερούν στην επίτευξη των σεξουαλικών ορόσημων. Ποια είναι αυτά? Παραδείγματο χάρη, ηλικία ρομαντικών σχέσεων, πρώτη ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή ή είναι ελάχιστα πιθανό να αναφέρουν συχνότερη σεξουαλική δραστηριότητα σε σχέση με τους συνομήλικους που δεν είχαν κάνει τέτοια θεραπεία. Στις μελέτες με ερωτηματολόγιο, ξέρετε το ερωτηματολόγιο είναι ένα πάρα πολύ έτσι κλειστό πράγμα, συχνά αναφέρονται πόνος ψυχικός και σωματικός, έλλειψη σεξουαλικής διέγερσης και δυσκολία ικανοποίησης στο σεξ από τις γυναίκες, ενώ για τους νεαρούς άνδρες αναφέρονται στιτική δυσλειτουργία, πρόηρη εξπερμάτιση και προβλήματα ερωτικής διέγερσης. Όταν όμως γίνεται η επαφή προσωπική με τον επαγγελματία υγείας που έχει αποκτηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Συχνότερα αναφέρουν δυσκολίες, αυτό που λέμε χαλάρωση, να χαλαρώσουν για να εκφραστούν καλύτερα, αλλά και στη σεξουαλική ικανοποίηση. Τα πλέον πέντε σημαντικά προβλήματα, τα πιο πλέον σημαντικά είναι ευνίδια διακοπή της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, ενώ όλα πηγαίναν καλά, κάτι συνέβη και μετά πήγαμε προς τα πίσω, προβλήματα στη σεξουαλική λειτουργία, αντίληψη εικόνα σώματος, σκέψεις γονιμότητας και ανεπαρκής υποστήριξη για σεξουαλική υγεία. Στους νέους 15 έως 25 χρόνων, το 37% ανέφερε μία σχέση με σύντροφο ή κοπέλα ή αγόρι τα πρώτα 2 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας. Η σεξουαλικότητα και οι σεξουαλικές σχέσεις προσεγγίζονται με τους 4 πυλώνες. Ποιοι είναι αυτοί? Η σεξουαλική υγεία, η σεξουαλική λειτουργία, η σεξουαλική ταυτότητα και η σεξουαλική ευημερία. Οι διαταραχές τους είναι συχνές συνέπειες του καρκίνου και της θεραπείας τους. Ανάλογα με τη θεραπεία που έχει προηγηθεί, η επίπτωσή τους κυμαίνεται από 20 έως 100% και οι αιτίες είναι τόσο σωματικές όσο και ψυχοκοινωνικές. Σωματικές αιτίες είναι η απώλεια της γενετήσιας επιθυμίας, λόγω ορμονοθεραπείας, χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, η επηρεασμένη ερωτική διέγερση λόγω των θεραπειών, η ακράτεια ή οι ιστομίες, η πρόωρη εμμηνόπαυση και η πιθανή απώλεια της γονιμότητος, η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο και η κόπωση. Ψυχολογικές επιπτώσεις είναι η ψυχική δυσφορία και η κατάθλιψη, το άγχος, αβεβαιότητα και θέματα προσδιορισμού φύλου, αλλαγή εικόνας σώματος, αίσθημα ντροπής με μειωμένη αυτοεκτίμηση, απόσυρση και αποφυγή σωματικών και σεξουαλικών σχέσεων. Οι κοινωνικές επιπτώσεις, αυξημένες συγκρούσεις, όλα αυτά μειώνουν τη σεξουαλική λειτουργία. Αυξημένες συγκρούσεις στη σχέση, απογοήτευση από τη σχέση, κοινωνική απομόνωση, προστατευτικές συμπεριφορές από τους οικείους και το περιβάλλον, απόσυρση και μοναξιά, αλλαγή προτεραιοτήτων στη ζωή τους.
Η σεξουαλική δυσλειτουργία επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και τις σεξουαλικές τους σχέσεις. Η έγκαιρος ανάδειξή τους βοηθά στην πρόωρη εκτίμηση και θεραπεία. Ειδικότερα, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόωρη εμμηνόπαυση, δυσπαρεύνια, ξηρότητα, στένωση. Οι άνδρες αναφέρουν στιτική δυσλειτουργία και προβλήματα στην εξπερμάτιση και αμφότερη μείωση γενετήσιας επιθυμίας, ερωτική διέγερσης και ικανοποίησης, προβλήματα οργασμού, μέχρι και απώλεια αυτών, κόπωση και στηρότητα στο τέλος. Εστιάζουμε στη σεξουαλική δυσλειτουργία, στην επιθυμία, στην ικανοποίηση, στην εικόνα του σώματος, στην ύπαρξη ή σεξουαλικών ή μη σχέσεων, στην αποφυγή των σχέσεων. Ο καρκίνος απειλεί τη σεξουαλική ταυτότητα των αποθεραπευμένων. Ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, όχι μόνο λόγω των προηγουμένων που αναφέραμε, αλλά επειδή οι συνέπειες του καρκίνου και τις θεραπείες του είναι πολύ μεγάλες. Σωματικές αλλαγές, επηρεασμένη γονιμότητα, συνοσηρότητες, άγχος, στρες, ψυχική δυσφορία, ενεργή ή μη σεξουαλικότητα, προτεραιότητες, έλλειψη αυτοεκτίμησης, επικοινωνία με συντρόφους δύσκολη ή με ειδικούς ψυχοσεξολόγους, επίσης δύσκολο για τη χώρα μας, απόρριψη, μετατραυματικά σύνδρομα, bullying, σεξουαλικός προσανατολισμός. Σε μία λοιπόν μελέτη που έγινε με ερωτηματολόγιο σε γυναίκες, βρέθηκε ότι υπήρχε μειωμένη σεξουαλική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα που έχουν σχέση με τη σεξουαλικότητα, στατιστικά σημαντική, ενώ επίσης όταν ερωτηθήκανε για μη ψυχολογικούς παράγοντες, επίσης βρέθηκε μία στατιστικά σημαντική επιβάρυνση. Οι παράγοντες κινδύνου λοιπόν θεωρούνται η μεγαλύτερη ηλικία στην εκτίμηση, όσο μεγαλύτερη είναι στην ηλικία τόσο χειρότερα, η υιοθετική έκπτωση σε μικρότερη ηλικία, η ακτινοθεραπεία στο κούνουσου και η διάγνωση στην εφηβεία. Συνολικά οι αποθεραπευμένοι νεαροί ενήλικες βιώνουν σημαντικό φορτίο σεξουαλικής δυσλειτουργίας κατά μέσο όρο 40%. 50% οι κοπέλες έναντι 43% στο normal, στο γενικό πληθυσμό. Και 35% οι άνδρες έναντι 31%. 42-52% των αποθεραπευμένων ανέφεραν πάνω από ένα πρόβλημα, ενώ 29% ανέφεραν πάνω από δύο προβλήματα. Και τα δύο φύλλα αναφέρουν περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. 31% του Hodgkin λεμφωμάτων, αλλά 100% αυτών που έχουν υποστεί αλλογενή μεταμόσχευση με total body ακτινοθεραπεία, ανέφεραν κάποια μορφή δυσλειτουργίας. Στη φροντίδα λοιπόν παρακολούθησης συνσυστήνεται και η εκτίμηση της σεξουαλικής υγείας. Η σεξουαλικότητα συχνά είναι ένα θέμα ταμπού. Όχι μόνο για τους ασθενείς που δεν θα έρθουν ποτέ να σου ανοίξουν κουβέντα για αυτό το ζήτημα, εκτός αν έχουν κάποιο πρόβλημα λόγω προηγηθής ακτινοθεραπείας, λόγω του ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, που θα έρθουν να σου εκμυτηρευτούν. Αλλά να σου ανοίξουν κουβέντα, όχι. Οι σεξουαλικές σχέσεις και η δυσκολία επιφανειακά μόνο θίγονται. Όταν όμως οι ασθενείς έχουν εμπιστοσύνη στον επαγγελματία υγείας που είναι απέναντι, τότε περιμένουν αυτή την επικοινωνία. Στην πρώτη λοιπόν επαφή που θα ανοιχθεί ο αποθεραπευμένος να μιλήσει για τα σεξουαλικά του προβλήματα, εμείς σαν επαγγελματίας υγείας ή οποιοδήποτε κάνει αυτή την προσωπική επαφή, δεν πρέπει να βιαστούμε. Δεν πρέπει να δώσουμε συμβουλές άμεσα, απλά πρέπει να ακούμε. Χρειάζεται χρόνος, ιδιωτικότητα, εμπειρία, που σε μας λείπει. Αποφεύγουμε τις εικασίες, ανάλογα με την ηλικία, την εμφάνιση, την οικογενειακή κατάσταση ή άλλα δημογραφικά δεδομένα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη σεξουαλική συμπεριφορά, την ταυτότητα φύλου ή το πολιτισμικό πλαίσιο.
Ξεκινάμε πάντα με γενικά στοιχεία υγείας και το ιατρικό ιστορικό. Συνθήκες διαβίωσης, αδέλφια ίδιου φύλου, σχέσεις με γονείς, κοινωνικές σχέσεις, σχέσεις με το άλλο φύλο. Είναι αναγκαίο λοιπόν να συζητάμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Η πρώτη επαφή είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι αποθεραπευμένοι σπάνια μιλούν για τη σεξουαλικότητα. Αλλά εμείς πρέπει προληπτικά, έχοντας υπόψη όλα τα άλλα και την προηγηθήσα θεραπεία, εάν τη γνωρίζουμε, γιατί πολλές φορές δεν τη γνωρίζουμε κιόλας, θα πρέπει να σχεδιάζουμε στο μυαλό μας και να κατευθύνουμε τη συζήτηση προς τα εκεί που θέλουμε. Εάν υπάρχει και σύντροφος στη ζωή, τότε καλό είναι να ερωτηθεί εκ των προτέρων αν θέλει να είναι παρόν. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, διότι αυξάνει την εμπιστοσύνη. Τα ερωτήματα είναι, υπάρχει πρόβλημα σεξουαλικής δυσλειτουργίας? Το πρόβλημα αυτό είναι ψυχολογικό ή οργανικό? Αν υπάρχει οργανικό, πόσο επιβαρυντικό είναι το ψυχολογικό που συνήθως συνυπάρχει? Αν υπάρχουν πάνω από ένα προβλήματα, ποιο είναι το πιο σημαντικό με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε? Υπάρχει ενεργό ψυχιατρικό πρόβλημα και πόσο επιβαρύνει τη σεξουαλική υγεία? Υπάρχει δυσαρμονία και προβλήματα στη σχέση ή στο ζευγάρι? Ποιο είναι το επίπεδο της ψυχολογικής ποιότητας του αποθεραπευμένου? Υπάρχει μια θετική έτσι στάση για οποιαδήποτε παρέμβαση? Αυτή είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δεν θα επεκταθώ διότι δεν περισσεύει χρόνος, που είναι από το Pan-Care Follow-Up. Προτάθηκε να συμμετάσχουμε κι εμείς, θα δούμε όμως, διότι είναι αρκετά δύσκολο. Επεκτείνεται πάρα πολύ στην εκτίμηση ποιος την κάνει, πού την κάνει, πότε την κάνει και με τον τρόπο που παρακολουθούμε εμείς τους αποθεραπευμένους πρέπει μάλλον να αποταθούμε σε πιο ειδικούς, ιδιαίτερα για το δεύτερο σκέλος. Άρα λοιπόν, αξιολόγηση και κανονικότητα μαζί πάνε αυτά, πολυεξειδικευμένη προσέγγιση, συζήτηση για τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τη σεξουαλικότητα, όπως είναι το άγχος, η συναισθηματική δυσφορία, η κατάθλιψη, η παχυσαρκία, η χρήση ουσιών, συνεχής εκτίμηση και επανεκτίμηση διαχρονικά της σεξουαλικής λειτουργίας και παραπομπή σε ειδικούς θεραπευτές, ψυχοσεξολόγους συνήθως, ανάλογα με την περίπτωση. Τι γνωρίζουμε λοιπόν τώρα για τους αποθεραπευμένους στο ιατρείο Νίκα? Η πλειοψηφία έχει τουλάχιστον ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας μέχρι την ηλικία των 60 χρόνων, των 40 χρόνων. Σημαντικός αριθμός, 25% των γυναικών, αλλά και των ανδρών, 12%, αναφέρουν οι ίδιοι πρόβλημα στη σεξουαλική τους λειτουργία. Ένας στους τρεις νεαρούς 19 έως 25 χρόνων, κυρίως κορίτσια, δεν έχει ως προτεραιότητα τη δημιουργία σχέσης. Αυτά αφορούν προβλήματα με την επιθυμία για σχέσεις, ερεθισμό και ερωτική αφύπνιση, τα παραπάνω δηλαδή που είπα, σεξουαλική επιθυμία και σεξουαλική ικανοποίηση. 25% στις κοπέλες και 12% στα αγόρια. Ιδιαίτερη η επιβάρυνση και σε εμάς, σε αποθεραπευμένους από όγκους εγκεφάλου, μεταμοσχευμένους συνήθως με TBI, ακτινοθεραπεία στην πίελο και θεραπεία σε μεγαλύτερη ηλικία. Επιβαρυντικοί παράγοντες, οι διαταραχές στη φυσιολογική ενίβωση, η πρώιμη έκπτωση της οοθητικής λειτουργίας και η συνύπαρξη άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως είναι η παχυσαρκία με το συνοδό μεταβολικό σύνδρομο, νευρολογικά, καρδιολογικά κλπ. Σημαντικές επίσης είναι και οι επιπρόσθετες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, όπως άγχος, όλα είναι αγχωμένοι οι αποθεραπευμένοι, όλοι, δηλαδή πάνω από 90%, αρνητική εικόνα του εαυτού, σε αρκετά ψηλό ποσοστό, κατάθλιψη, ευτυχώς όχι τόσο πολύ, επαγγελματική και οικογενειακή προοπτική, συγκατοίκηση με γονείς και οικονομική δυσπραγία.
Πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν τα πιθανά προβλήματα με τη σεξουαλικότητα και τη γονιμότητά τους. Δεν έχουν στοιχεία από την προηγούμενη θεραπεία τους, παρά μόνο τη βεβαίωση για το πανεπιστήμιο. Το ιατρείο Νίκα, όπως ξέρετε, είναι ένα μεμονωμένο κέντρο. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαμε να μιλούμε για μελέτες και για τέτοια πράγματα. Είναι μικρός ο αριθμός του δείγματος, ελάχιστη η εμπειρία, υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στο υλικό, δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου το 55 με 60% θεωρούνται υψηλού κινδύνου που θα άξει τον κόπο να ασχοληθείς με αυτό το θέμα. Είναι μικρός ο χρόνος παρακολούθησης, πράγματι, όταν θίγεις ένα τέτοιο θέμα πρέπει να έχεις και μπροστά σου συνεδρίες για να το προχωρήσεις όσο το δυνατόν. Και βέβαια είναι μη ολοκληρωμένη η όλη παρέμβαση. Συμπερασματικά, ο αποθεραπευμένος νεαρός ενήλικας αξίζει άριστη ποιότητα ζωής και όσον αφορά τη σεξουαλική του λειτουργία και υγεία. Ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό και εργασιακό προφίλ. Πρέπει να αναζητούμε σωματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις που επηρεάζουν τη σεξουαλική υγεία. Σεξουαλικά προβλήματα που προκαλούνται από την εντατικοποιημένη θεραπεία οδηγούν σε λύπη, μελαγχολία, κατάθλιψη, προβλήματα στις σχέσεις κλπ. Και έτσι σε σημαντική μείωση στην ποιότητα ζωής. Είναι αναγκαίο να αναδεικνύουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της θεραπείας στη σεξουαλικότητα και να υποστηρίζουμε τους αποθεραπευμένους να ασχοληθούν με αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόστολε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι το είδος της θεραπείας και το είπες έχει σημασία, άλλο είναι ο όγκος κεντρικού νευρικού, κτηνοβολημένος ασθενής, την BI, υποθάλαμος, υπόφυση, ακριβώς. Χειρουργία. Αλλά μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι το επίπεδο της μόρφωσης, η εικόνα του εαυτού και το εισόδημα. Το οποίο εισόδημα έχει σχέση με την αυτοτέλεια και την αυτονομία σαν προσωπικότητα. Τα είπα, ναι. Όχι, προσπαθώ να πω πέραν των ιατρικών. Και μιλάμε για να μην τρομάξουμε για ένα θέμα που υπάρχει και στο γενικό πληθυσμό, αλλά που και αυτό φαίνεται να το βλέπουμε σε αυξημένο ποσοστό και επίπτωση και στους αποθεραπευμένους μας. Ναι, και το αναδεικνύεις και πολύ σωστά, διότι δεν είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ένα, και δεν έχουμε και κατάλληλο χρόνο, δύο, για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε, για να βοηθήσουμε. Και την ιδιωτικότητα κατάλληλα. Που ναι, χρειάζεται. Ναι, απολύτως. Και είναι ένα θέμα που πρέπει και αυτό να το βάλουμε στα εργαλεία μας, όπως λέμε για δεύτερες κακοήθειες, ενδοκρινολογικά προβλήματα και άλλα. Αν υπάρχει ερώτηση, κυρία Πολίτη. Δεν έχω κάποια ερώτηση εγώ να κάνω, εξαιρετικός. Παρακολουθούμε αυτά τα παιδιά στο γιατρείο μας, στο ενδοκρινολογικό τμήμα. Προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να ανοίξουμε κάποια συζήτηση, να καταλάβουμε τι γίνεται. Ίσως τη δεύτερη, τρίτη επίσκεψη που βλέπουμε αυτά τα παιδιά, γιατί όντως είναι κουμπωμένα αυτά τα παιδιά. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ναι. Και ένα θέμα που αφορά τη σεξουαλικότητα, αλλά όχι μόνο, αφορά και τη γονιμότητα, είναι και σε κοπέλες συνήθως, που ξέρουμε το προφίλ τους, αυξημένου κινδύνου, που δεν έχει γίνει προσπάθεια διατήρησης γονιμότητας πριν. Ναι. Και είναι στατιστικά αναμενόμενο να έχουν προημή μηνόπαυση, να μπορέσουμε να τις κατευθύνουμε να έχουν σε δεύτερο χρόνο, μετά τα 20, ας πούμε, μετά την θεραπεία τους, διατήρηση γονιμότητας, δηλαδή στην ουσία διατήρηση οαρίων κυρίως, ώστε να προλάβουμε καταστάσεις. Και όσο πιο νωρίς αυτό γίνεται, τόσο καλύτερη απόδοση μπορεί και να έχει. Τους δίνει και μία μεγαλύτερη σιγουριά στην ανάπτυξη μιας μόνιμης σχέσης και προοπτικής γάμου, νομίζω, μαζί με το εισόδημα, μαζί με την εκπαίδευση, μαζί με όλο το υπόβαθρο του πώς αισθάνομαι και ποια είναι η εικόνα του εαυτού. Ακριβώς, γιατί όπως είπατε, οι προτεραιότητες είναι άλλες. Οπότε πρέπει από νωρίς λίγο αυτά τα παιδιά να τα οθήσουμε. Ναι, και είναι και κάτι που δεν το γνωρίζουν, πρέπει εμείς να το αναδείξουμε. Ακριβώς. Κάποιο ερώτημα, κάποιο σχόλιο άλλο? Αν δεν υπάρχει, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, και σανότερα.